Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 11 Αυγούστου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά και τα 8 μποφόρ. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμος και Ικαρία. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια και Σκύρος. Περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα, απαγορεύεται κυκλοφορία από σήμερα το πρωί σε πολλούς δασικούς δρόμους σε Χαλκιδική και Θάσο. Δύο περιοχές στις οποίες ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός. Έπειτα από την έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στον Πολύγυρο, αποφασίστηκαν περιπολίες αλλά και απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές. Για την Κασανδρία, η περιοχή Μεσονήσι, η περιοχή του Γλαρόκαβου και η κορυφογραμμή από το Κασανδρινό μέχρι τα Λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Για τη Σιθωνία, η κορυφογραμμή από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Σικιά. Για το Τρίτο Πόδι, οι δασικές περιοχές της Ουρανούπολης και της Κομίτσας. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ από τις 7 το πρωί σήμερα μέχρι την ίδια ώρα του Σαββάτου. Αντίστοιχα, στη Θάσο κλειστός θα είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Σαλιάρα και το Βαθύ. Η κυκλοφορία θα απαγορεύεται και σε όλους τους δασικούς δρόμους που οδηγούν σε παραλίες ή ορεινές διαδρομές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρήψη αναμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης και η χρήση υπαίθριων ψυσταριών. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Επουδενή λόγο, τις συγκεκριμένες ημέρες και με τις συνθήκες που αναφέρατε κι εσείς, δεν πρέπει να ανάβετε φωτιά είτε στο δάσος, είτε κοντά στο δάσος, είτε σε οικοπαιδικούς χώρους για να κάψουμε ξερόχορτα, είτε να εκτελέσουμε θεμέλιες εργασίες. Υπάρχουν άλλες ημέρες, οι οποίες επιτρέπεται συγκεκριμένη ενέργεια και δεν θα δημιουργήσει κινδύνους ούτε για τη ζωή, είτε για την περιουσία των πολιτών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199. Ζητάμε τη συνεργασία των πολιτών, είτε για την έγκαιρη ενημέρωση, είτε για την έγκυρη ενημέρωση, καθώς και για την υποβοήθηση του έργου μας. Πολλές φορές βλέπουμε στην αντιμετώπιση κάποιων συμβάντων πολίτες, εθελοντές να τρέχουν, να βοηθούν και αυτό το κατασβεστικό μας έργο, γιατί είναι ευαισθητοποιημένοι. Θεωρώ ότι αυτή η συγκεκριμένη θα πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους. Στον καθαρισμό των αντιπυρικών ζωνών και των περιφερειακών δρόμων στην περιοχή της Χρυσοπηγής Σερών έχει προχωρήσει ήδη το δασαρχείο για την πρόληψη πυρκαγιών. Μάλιστα, η υπηρεσία θα ενισχυθεί και με 38 άτομα μέσω του ΟΑΕΔ για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις εργασίες που απαιτούνται κατά την αντιπυρική περίοδο. Μετά από πολλές συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιπυρική περίοδο, όπου όλοι επεσήμεναν τις ελλείψεις και τις ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προχωρήσει ο κάθε φορέας και η υπηρεσία, ξεκίνησαν επιτέλους ο καθαρισμός της δασικής περιοχής της Χρυσοπηγής στις Σέρες με τον Greater που έχει στη διάθεσή του το δασαρχείο. Ήδη από χτες ένα Greater καθαρίζει τους δρόμους τους δασικούς στην περιοχή της Χρυσοπηγής. Έχει κάνει την αντιπυρική ζώνη χθες και σήμερα κάνει και τον περιφερειακό δρόμο γύρω-γύρω από τη Χρυσοπηγή και θα κάνει και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το δάσος από την πόλη των Σερών μέχρι τη Χρυσοπηγή
ειδικά κάποιους δρόμους που δεν έχει κάνει ο Δήμος, τους κάνουμε εμείς, υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη την περιοχή. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, το Δασαρχείο θα έχει στη διάθεσή του και δεύτερο γκρέιτερ για να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που απαιτούνται. Και σε λίγες μέρες θα υπάρξει και ένα δεύτερο γκρέιτερ. Μιλάμε όμως για πολύ λίγες μέρες είναι τα γκρέιτερ, γιατί η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ μικρή. Και θα δούμε πού θα το πάμε. Αυτό πιστεύω μπορεί να πάει στην περιοχή του Λεώνα ή κάπου αλλού, γιατί φανταστείτε ότι τα γκρέιτερ θα χρησιμοποιηθούν και για το δάσο του Λαϊλιά και τις Ροδόσεις και για τους δασικούς συνεταιρισμούς πρέπει να πάνε τα ξύλα οι άνθρωποι. Και μετά τις πολλές βροχές πέμπτες, οι δρόμοι θέλουν τη συντήρηση. Μέχρι στις 23 Αυγούστου ελπίζει πως θα μπορέσουν να προσθεθούν στο δυναμικό του Δασαρχείου και τα άτομα μέσω ΟΑΕΔ. Έχουν έρθει εκεί από τον ΟΑΕΔ γύρω στα 38 άτομα κοινοφελής εργασίας. Αυτή τη στιγμή κάνουν την πρακτική τους και ευελπιστώ μέχρι τις 23 που θα τελειώσει η πρακτική να έχω όλα τα εχέγγυα, αυτά που πρέπει να έχω. Μας έχει πει το Υπουργείο, δηλαδή να έχω αγοράσει όλα αυτά που χρειάζονται σκαλιστήρια, να έχουν έρθει οι στολές τους, κράνη, παπούτσα και φόρμες, ούτως ώστε από τις 23 μέρες που τελειώνει η πρακτική να μπορούν σε αυτή την ευρύτερη περιοχή σε πρώτη φάση να καθαρίσουν το δάσος δίπλα από το δρόμο αριστερά-δεξιά που ανεβαίνει στην Εξωπή και σε όλους τους δασικούς δρόμους, καθώς επίσης και μέσα θα προωθούν και μέσα στην περιοχή αυτή για να μπορέσουν να μαζεύουν τα ξερά κλαδιά. Και ό,τι μπορούν να κάνουν, έστω με κάποια χειροπρίωνα που θα τους δώσω για να μπορέσουν να. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Επιπλέον θα συντηρήσουμε και το χώρο του εκτροφείου, γιατί εκεί που όπως γνωρίζετε είναι μια τεράστια έκταση με βλάστηση και έχουμε μέσα λάφια, φασιανούς και τις εκτυριακές εγκαταστάσεις με όλα τα μηχανήματα, τα οποία είναι και ακριβά. Και επίσης και το φυτέρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια λόγω ότι δεν λειτουργεί το φυτέρο για το συγκεκριμένο που σε χρησιμοποιεί, έχει βγάλει ψηλή πλάστηση και θα προσπαθήσουμε να το καθαρίσουμε. Πάντως, σύμφωνα με τον Δασάρχη Σερών, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται άψογα. Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας υπάρχει συνεργασία άψογη με την πυροσβεστική καταρχήν για την καθεαυτή φορέα τη ΠΚΑΓΕ για την κατάσβεση. Εμείς είμαστε μόνο για την πρόληψη. Και με το Δήμο Σερών, βασικά που είναι που ανήκει ο οικισμό τη Χρυσοπηγή. Και προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια του δυνατού. Ήδη και χθες ήμουν πάνω στη Χρυσοπηγή με τον διοικητή, τον κύριο Δημητράκη της Περιοριστικής. Και από το Δήμο Σερών ήταν κάποιος υπάλληλος της πολιτικής προστασίας. Και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καθένα μέσα στα δικά του πλαίσια. Ο Δήμος πίεζε τους κατοίκους να καθαρίσουν τους χώρους μέσα στον οικισμό. Η πυροσβεστική κοιτάζει ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο από ό,τι είδα έχουν πάλι και καινούριους κορονούς κατά μήκος στον δρόμο σε όλα τις Χρυσοπηγής. Και εμείς με αυτά που σας είπα προηγουμένως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε και οι τρεις μαζί και οποιοδήποτε άλλο φορέας ακόμα ή οικολογικές οργανώσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση να μπορέσουμε πριν τους συμβεί κάτι να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Δηλαδή, να σβήσουμε κάποια αιστεία στην ενδιγενέστηση. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στην πρόληψη έχουν οι ίδιοι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν μια σειρά μέτρων για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων την περίοδο του καλοκαιριού. Να μην ανάβουν φωτιές έξω αυτή την περίοδο, να καθαρίσουν τους χώρους τους γύρω-γύρω από τα σπίτια τους και να μην αφήνουν και αν έχουν ειδικά βλάστηση, όπως είναι τα πεύκα, τα οποία είναι το πιο δύσκολο είδος, να μην ακούν πάρα πάνω στη στέγη τους. Εγώ με οποιοδήποτε αίτημα που θα μου κάνουν, το οποίο να είναι φυσιολογικό το αίτημα κτλ., είμαι στη διάθεσή τους να μπορέσουν να καθαρίσουν, να τους επιτρέψουν να καθαρίσουν τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο, αναπληρωτή γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε δύο λόγια για τις ελληνορωσικές σχέσεις αγάπης ή μίσους τώρα πια. Καλησπέρα από τις Σέρες. Καλησπέρα σας, κύριε Μασαρινέ. Σε πολύ δύσκολη φάση, κύριε Χατζηβασιλείου, βρίσκονται οι ελληνορωσικές σχέσεις μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, ειδικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία, μια διαφορετική προσέγγιση με τη Ρωσία. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι είναι το ερώτημα ανοιχτό ποιος ακριβώς είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός και ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής αυτής. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν δεχθούμε τις αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι η Ρωσία παρενεύει δια των διπλωματών της σε θέματα εσωτερικής πολιτικής εδώ στην Ελλάδα, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε κανέναν απολύτως να εισέρχεται σε δικές μας υποθέσεις. Αυτό συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Όμως, όταν αναφέρεται μια χώρα όπως η Ελλάδα που θέλει να είναι σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα εναντίον μιας άλλης χώρας με τέτοιο εκτόπισμα όπως είναι η Ρωσία,
με τέτοιες κατηγορίες. Δεν μπορούμε, κύριε Μαζαρινέ, να μένουμε απλώς στη διαρροή. Να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση ζήτησε να γίνει απέλαση των διπλωματών της Ρωσικής Πρεσβείας εδώ από την Αθήνα με μία απλή διαρροή. Δεν είπε ποτέ και σε κανέναν, ούτε καν στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, τι έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί και ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν η δική μας διαφωνία είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, ούτε plan A, ούτε plan B. Δεν ξέραν τι κάνανε, δεν ξέρουν τι κάνουν και το χειρότερο, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Γιατί, ξέρετε, μπορεί η κυβέρνηση Τσίπρα να έχει υποσχεθεί πολλά πράγματα στους Ρώσους. Σας θυμίζω ότι όλες οι ανακοινώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για αθέτηση των υποσχέσεων Τσίπρα. Ποιες είναι αυτές οι υποσχέσεις ακριβώς? Τι υπεσχέθη, τι σχεδιασμούς έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει σε συνεργασία με τη Ρωσία? Και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί και τι δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα η Ρωσία αντιδρά? Είναι λοιπόν ερωτήματα ανήλικτα, τα οποία περιμένουν απάντηση. Και δυστυχώς η κυβέρνηση σήμερα δεν μας έχει δώσει ούτε το παραμικρό στοιχείο για αυτό. Πώς είπαν ότι υποκινούσαν ανθρώπους για τα συλλαλητήρια. Με συγχωρείτε, μπορώ να κατηγορήσω και εγώ εσάς, κύριε Μαζαρινέ, ότι έχετε κάνει ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι αρκετό, μια κατηγορία είναι αρκετή για να μαυρωθεί κάποιος, κάποια χώρα, οτιδήποτε? Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν αρκεί σε αυτές τις περιπτώσεις να μένεις σε διαρροές στον τύπο. Προσέξτε, ούτε καν μία συγκεκριμένη ανακοίνωση που να δίνει λεπτομέρειες και στοιχεία. Διαρροές στο φιλοκυβερνητικό τύπο. Εξωτερική πολιτική με διαρροές δεν γίνεται από μία χώρα που είναι σοβαρή. Και για να περάσουμε στην ουσία των προβλημάτων, εγώ δεν λέω ότι η Ρωσία είναι Αγία, μην παρεξηγηθούμε. Διαφωνώ με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα. Ό,τι και να γίνει με τη Ρωσία, έχουμε πρώτον χιλιάδες τουρίστες από τη Ρωσία στη χώρα μας, ειδικά στις περιοχές της δικές μας στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επισκεπτών είναι Ρώσοι. Και δεύτερο πρόβλημα, η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εισαγωγέας οπωροκυπευτικών από την πατρίδα μας. Εάν λοιπόν οι σχέσεις αυτές οδηγηθούν σε ένα σημείο πιο ψυχρό, αντιλαμβάνεστε ότι η απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο και για την ελληνική οικονομία εν γέννη θα είναι τεράστια. Και για να μπούμε λοιπόν στον πυρήνα του προβλήματος, να συζητήσουμε ακριβώς ποιο είναι το σχέδιό μας. Η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει μια στροφή φιλοαμερικανική. Οκ, δεκτό. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Σαφώς η φυσική μας θέση είναι μπρος στη Δύση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δεν μπορείς όμως να έχεις φραστικές επιθέσεις εναντίον μιας χώρας που υποτίθεται σε συνδέουν δεσμοί πολιτική και θρησκευτική, όπως είναι η Ρωσία, η Ορθοδοξία, όλη αυτή η παράδοση που έχουμε, και να αφήνεις λοιπόν αναπάντητα τέτοια ερωτήματα. Αυτή είναι η δική μας απορία. Να μας πούνε ποιος, πού, πότε, γιατί και κυρίως τι σκέφτονται να κάνουν την επόμενη μέρα. Διαφορετικά όλα τα άλλα θα είναι απλώς στην επιχείρηση εντυπωσιασμών και ο μόλις το πληρώσει τελικό στο μάρμαρο θα είναι οι Έλληνες πολίτες και η ελληνική οικονομία. Κύριε Χατζη Βασιλείου, γιατί κατά τη γνώμη σας από εκεί που είχαμε σε εισαγωγικά αγάπες και θα παίρναμε και κάποιο δάνειο, θα μας στήριζε η Ρωσία και όλα αυτά, φτάσαμε σήμερα σε όλα αυτά τα αγκάθια, πάμε και σε ανάκριση του πρέσβη από την Μόσχα. Μήπως έχουν σχέση με τις ξαφνικές αγάπες τώρα του Ερντογάν με την Ρωσία, με τον Πούτιν? Υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλές διαστάσεις στο πρόβλημα. Το πρώτη διάσταση είναι ότι η Ρωσία ενοχλήθηκε σαφώς από την πρόσκληση ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή ο κλειός, εάν τα Σκόπια μπουν στο ΝΑΤΟ, και από ό,τι φαίνεται με βάση τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό θα υλοποιηθεί το μέσο επόμενο διάστημα, η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Η μόνη χώρα που απομένει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας στα Βαλκάνια είναι η Σερβία. Και αυτή με το ένα πόδι να κοιτάει προς την Ευρώπη, να είναι εντός Ευρώπης, στη βάρκα της Ευρώπης. Άρα καταλαβαίνετε τα ερίσματα της Ρωσίας στα Βαλκάνια ουσιαστικά χάνονται μετά την διαφαινόμενη ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Δεύτερο πρόβλημα. Η Ρωσία έχει τη λεγόμενη θρησκευτική διπλωματία. Και εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα μεταξύ Αθήνας και Μόσχας. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία 10 χρόνια το Πατριαρχείο της Μόσχας παλεύει να πάρει τα πρωτεία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Αυτό έχει πολλά χρόνια, δεν είναι τα τελευταία μόνο, πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια συγκεκριμένη τακτική
από το Ρωσικό Πατριαρχείο που αποσκοπεί σε αυτό. Τι πρόβλημα λοιπόν έχουμε εκεί? Η Ρωσία ενοχλήθηκε όταν ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, αποφάσισε να αναγνωρίσει το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας. Η Μόσχα θεωρεί ότι η νέα Ουκρανική Εκκλησία της ανήκει, είναι σε δική της σφαίρα επιρροής ως Πατριαρχείου, άρα ξεκίνησε έναν πόλεμο νεύρων εναντίον του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και μέσω εναντίον της Ελλάδας, όπως αντιλαμβάνεστε, η Αθήνα αποτελεί πάντοτε την παραδοσιακή εγγύηση για τη λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Και τρίτο πρόβλημα είναι αυτό που αναφέρεται το θέμα με τον Ερντογάν. Η Ρωσία και ο Ερντογάν έχουν υλοποιήσει έναν κοινό σχεδιασμό σήμερα μαζί με το Ιράν στη Συρία και σχεδιάζουν στην επόμενη μέρα του πολέμου να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της νέας κατάστασης στη Συρία. Αυτό, ξέρετε, το αναγνωρίζουν και οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί έχουν κλείσει το μάτι σε αυτή τη συνεργασία. Για να το πω απλά, κύριε Μασταρινέ, όλους τους βολεύει αυτή τη στιγμή ο ρόλος που η Ρωσία έχει στη Μέση Ανατολή. Όμως, οι σχέσεις Ρωσίας και Ερντογάν είναι πολύ πιο σύνθετες, ξεπερνούν την Ελλάδα για να τις κάνουμε εμείς δικό μας πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί προφανώς η κυβέρνηση εμφορείται και από αυτό που αναφέρατε, βλέπει ότι ο Ερντογάν με τον Πούτιν τα έχει καλά, άρα εμείς θα περάσουμε απέναντι. Εάν τα έχει καλά ο Ερντογάν με τον Πούτιν, θα φανεί τώρα που ο Ερντογάν έχει άμεση ανάγκη από χρήμα, κύριε Μασλαρινέ. Βλέπετε ότι η Τουρκία είναι μισό βήμα πριν από την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με όλα αυτά που συμβαίνουν με την οικονομία της και με τους δασμούς που επιβάλλει ο Τραμπ. Για να δούμε λοιπόν τώρα, ο κύριος Πούτιν και η Ρωσία έχουν την οικονομική δυνατότητα να δανείσουν την Τουρκία όπως και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Λαφαζάνη, όπως θυμόστε το 2015, λέγαν στους Έλληνες. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Απομένει λοιπόν να φανεί η πλήρης αλήθεια το μέσο επόμενο διάστημα. Τον πρέσβη, γιατί τον ανακαλώνουν? Μήπως είναι λάθος χειρισμοί και πάνε να τα φορτώσουν σε έναν άνθρωπο? Κοιτάξτε, επειδή ξέρετε, από την πείρα μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει πρέσβης ο οποίος μετατίθεται σε λιγότερο από 3-4 χρόνια. Ο κύριος Φρυγανάς, τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ βαθύτατα, υπηρέτησε πριν στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Γερμανία ως δεύτερος, είναι ένας πολύ σοβαρός διπλωμάτης, ο οποίος και ξέρει τα ζητήματα και κυρίως χαίρει εκτίμησης από τη ρωσική πλευρά. Δεν έχει εξήγηση για ποιο λόγο ανακαλείται ο Ρώσος ο πρόεδρος, συγγνώμη, της Ελλάδος από τη Μόσχα στην Αθήνα, διότι όλη η επικοινωνία και η επιθετική ρητορική έγινε μέσω της Αθήνας, κύριε Μαζεύνε. Για να το πούμε πολύ απλά, ο κύριος Κοτζιάς χάραξε την πολιτική, ο κύριος Κοτζιάς έκανε ανακοινώσεις σε υψηλούς τόνους εναντίον της Μόσχας. Ο κύριος Κοτζιάς συντήρησε και καλλιέργησε το εχθρικό κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Τι δουλειά έχει να ανακαλείται ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η υπηρεσία του? Εκεί λοιπόν καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μας απαντήσει. Γιατί? Διότι αν ψάχνουν από διοπομπαίους τράβους σε υπηρεσιακούς παράγοντες εγνωσμένου κύρους για τις δικές τους παραλήψεις ή για τα δικά τους ρίσκα, τότε λυπάμαι, αυτό είναι μέγιστη ανευθυνότητα και εδώ θα αναζητηθούν άλλου είδους ευθύνες. Πολιτικές και πολύ σοβαρότερες από αυτές που συζητάμε εμείς απόψε. Περιμένετε απάντηση, κύριε Χατζηβασιλείου, στο συγκεκριμένο θέμα? Διότι πριν λίγο μας είπατε ότι γενικά η κυβέρνηση δεν ενημερώνει. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Η κυβέρνηση, να σας θυμίσω, δεν ενημέρωσε ποτέ κανέναν, και δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα, στη Βουλή που είναι υποχρέωσή της, ούτε για τη διαπραγμάτευση με τα Σκόπια, ούτε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτε για την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, ούτε για το Κυπριακό και τις συνομιλίες, θα θυμίσω, πέρσι στο Καν Μοντανά της Ελβετίας που κατέρευσαν, ούτε για το τι γίνεται τώρα με τη Μόσχα, ούτε για το τι θέλει να κάνει με τον ΝΑΤΟ την επόμενη μέρα, δεν μας λέει τίποτα. Επιτέλους λοιπόν ας καταλάβει ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι ατομικό παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι το οποίο χαράζουν και υλοποιούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος εξωτερικών κάθε φορά χωρίς να έχουν ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία ή το πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, έχει συνέχεια. Αυτοί θα φύγουν από την κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Η εξωτερική πολιτική όμως και η χώρα θα παραμείνουν εδώ. Και επειδή η χώρα έχει συνέχεια, οφείλουμε να σταθούμε με σοβαρότητα σε δύο σοβαρά ζητήματα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι χειρίζεται τα θέματα αυτά και με προχειρότητα και με ανικανότητα, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα που έχουμε απέναντί μας σήμερα. Εγώ οφείλω να σας πω ότι ελπίζω την ίστατη στιγμή η κυβέρνηση να βάλει μυαλό και να ενημερώσει τουλάχιστον τη Βουλή
για το τι ακριβώς σημαίνει σε αυτή τη σοβαρή υπόθεση. Και μην πάτε μακριά, έχουν κάνει κάτι για τα παιδιά, τα δύο παιδιά, τα παλικάρια μας που είναι στη φυλακή στην Ανδριανούπολη, εδώ και 5,5 μήνες. Έχουν ενημερώσει κανέναν στη Βουλή, κάποιο κόμμα, την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας? Η απάντηση είναι όχι. Τους καλούμε λοιπόν. Πώς, ο κύριος Καμένος δεν είπε προχθές ότι ήταν ενέδρα, ότι ήταν σχέδιο από τον ίδιο τον Ερντογάν? Ο κύριος Καμένος, ξέρετε, είναι ικανός να βάλει φωτιά στο Αιγαίο. Το δοκιμάσαμε δύο φορές τον περασμένο χειμώνα με εμπριστικές δηλώσεις εναντίον του πρόεδρου Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν, ό,τι και να είναι, ξέρετε, είναι αρχηγός χώρας. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να κατηγορεί αρχηγό χώρας που είναι και γειτονική και σύμμαχος και, εν πάση περιπτώσει, μια χώρα που έχει αυτό το ειδικό βάρος απέναντι στην Ελλάδα και με αυτά τα προβλήματα που μας χωρίζουν. Ο κ. Καμένος λοιπόν κάνει το ίδιο πράγμα και τώρα. Παίζει με την εξωτερική πολιτική, λες και είναι το τρενάκι στο σπίτι του. Δυστυχώς δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το να βγαίνει κανείς και να πετάει πυροτεχνήματα απλά για εσωτερική πολιτική κατανάλωση στην προσπάθειά του να σωθεί πολιτικά, είναι δείγμα ανευθυνότητας μεγίστης. Εμείς ζητούμε σοβαρή ενημέρωση στα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή και από εκεί και πέρα, αν κρίνει η κυβέρνηση σκόπιμο, και στους πολιτικούς αρχηγούς. Το αυτονόητο ζητάμε. Δυστυχώς το αρνούνται, κάνουν τα πάντα μόνοι τους και το πρόβλημα είναι ότι κάνουν το κεφαλιού τους. Και οι συνέπειες πληρώνονται από όλους μας και όχι μόνο από εκείνους. Κύριε Χατζηβασιλείου, ένα τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Πιστεύετε ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις θα εξομαλυνθούν σύντομα? Κύριε Μασαρινέ, δεν μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητα, γιατί δεν ξέρουμε, όπως λέμε, την πλήρη εικόνα. Όλα αυτά που συζητάμε εσείς και εγώ και όλοι μας, τα ακούμε από διαρροές και από ανακοινώσεις στον τύπο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την πλήρη εικόνα. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι όμως είναι εύκολο παρόλα αυτά. Έχουμε ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι και η αποκλιμάκωση χρειάζεται γενναίες συναντήσεις. Νομίζω ότι η αποκλιμάκωση θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον γίνει μια συνεννόηση σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή πάρει μια πρωτοβουλία ή το πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το πρωθυπουργός. Όμως για να φτάσουμε εκεί, φοβούμαι ότι έχουμε ακόμα πολύ πολύ δρόμο. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό. Καλό σας βράδυ. Την εκτίμησή του ότι η φετινή παραγωγή καπνού στο νομό Σερών θα είναι μειωμένη σε ποσοστό 40%, αν όχι και περισσότερο, λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή από το Μάιο, διατύπωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επικεφαλής του Αγροτικού Καπνικού Συνεταιρισμού νομού Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Κώστας Παπαδόπουλος. Μειωμένη θα είναι η φετινή παραγωγή καπνού στο νομό Σερών λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή από τον Μάιο μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, τόνισε ο επικεφαλής του Αγροτικού Καπνικού Συνεταιρισμού Νομού Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Κώστας Παπαδόπουλος. Από την έναρξη της καλλιεργητικής περίοδου, από τη φετία ακόμη, έχουμε λιγότερα στρέμματα, διότι από τις πολλές βροχοπτώσεις δεν μπόρεσαν οι παραγωγοί μας να σπείρουν όλα τα καπνοχόραφα που είχαν αφήσει για την καλλιέργεια. Μετά, οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις μέχρι και τέλος Ιουλίου μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα ως στις ασθένειες που παρουσιάστηκαν. Μία από τις βασικές είναι ο πυρονόσπορος και δεύτερη η φυτόφθορα που παρουσιάστηκαν από τις πολλές βροχοπτώσεις. Και έχουμε μεγάλη απώλεια ως προς τη συλλογή του καπνού, διότι αυτά τα φύλλα που προσβλήθηκαν έχουν ξεραθεί. Προς το παρόν μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει μόνο το 20% του καπνού. Μέσα σε αυτά είχαμε χαλάζια, είχαμε ανεμοθύελες, οι οποίες πλάγισαν τα καπνά. Καταστράφηκαν πολλές παραγωγές και από χαλάζια έχουμε μεγάλες ζημιές. Σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων οι καπνοπαραγωγοί αναγκάζονται να σταματούν τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα οι εργάτες να φεύγουν για να βρουν αλλού μεροκάματο. Ένα επιπλέον πρόβλημα υπάρχει σε αυτούς τους παραγωγούς που εργάζονται και επαγγελματικά με τον καπνό, που δεν μπορούν να κρατήσουν το εργατικό προσωπικό διότι τους παρατάει και φεύγει, επειδή δεν μπορούν να συλλέξουν το καπνό και δεν μπορούν να βγάλουν το μεροκάματό τους. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πάντως, εκπρόσωποι των παραγωγών καπνού του νομού θα επισκεφθούν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, αλλά και τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τα προβλήματά τους. Καθώς ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης με τις αποζημιώσεις είναι ότι αποκλείονται και κάποιες ασθένειες. Ο ΕΛΓΑ ήρθε, πήρε μία πρώτη ιδέα από τις καταστροφές και εκτιμήσει θα ακολουθήσουν μετά.
Αλλά ο πυρονόσπορος και η φυτόφθορα δεν είναι μέσα στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ο κ. Παπαδόπουλος, εμφανώς προβληματισμένος για το μέλλον της καπνοκαλλιέργειας, ευχήθηκε ο καιρός από εδώ και πέρα να βοηθήσει για να μην μειωθεί περισσότερο η παραγωγή του καπνού. Ευτυχώς ο Αύγουστος μπήκε λίγο καλά και ευελπιστούμε να μας βοηθήσει ώστε να συλλέξουμε τα υπόλοιπα καπνά που υπάρχουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Ευελπιστούμε να είναι ο καιρός καλός από εδώ και πέρα για να μπορέσουν να μαζέψουν ό,τι έχει απομείνει. Συνολικά πόσα στρέμματα φέτος εδώ στο νομό Σωρών, στην περιφερειακή των Τεσσαρών? Φέτος είχαμε γύρω στις 12.000 στρέμματα. Έχουμε λιγότερα 1.000 στρέμματα περίπου από πέρυσι, διότι δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν λόγω των βροχοπτώσεων. 3-4 λεπτά φθηνότεροι πολλούν τα καύσιμα οι σερέοι πρατηριούχοι σε σχέση με την μέση τιμή της χώρας. Και αυτό μέσα σε μια περίοδο που παραδοσιακά οι τιμές των καυσίμων κίνησης εκτοξεύονται στα ύψη. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων μας δίνει συμβουλές στο ρεπορτάζ που ακολουθεί για να εξοικονομήσουμε χρήματα την περίοδο των διακοπών μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εξομαλυνθεί η κατάσταση όσον αφορά την ανωδική πορεία που είχε πάρει η τιμή των καυσίμων κίνησης, εκτιμά ο πρόεδρος των πρατηριούχων Σερών, Γιώργος Γκοτζάουγλου. Πάντως, οι σερέοι πρατηριούχοι συνεχίζουν να πολλούν με μέση τιμή φθηνότερη από αυτή της πανελλήνιας μέσης τιμής, κατά 3-4 λεπτά στο λίτρο. Είχαμε μια αύξηση τις τελευταίες μέρες στα καύσιμα γενικά, βενζίνη και πετρέλαιο και αέριο. Πιστεύουμε ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση την επόμενη εβδομάδα. Έτσι φτάσαμε στην περιοχή μας, στην δική μας περιοχή, να είμαστε στη βενζίνη περίπου στο 1,61 σε μέση τιμή. Στο νομό υπάρχουν και άλλες τιμές, και οι πιο ψηλότερες και χαμηλότερες, αλλά η μέση τιμή στο νομό μας είναι γύρω στο 1,61. Στο πετρέλαιο είμαστε γύρω στο 1,38. Πρέπει να πούμε ότι στη χώρα αυτή τη στιγμή η τιμή η μέση είναι στο 1,64 στην βενζίνη και κάτι, και στο 1,41 στο πετρέλαιο. Είμαστε φθηνότεροι δηλαδή όπως πάντα, περίπου 3-4 λεπτά γενικά από τη μέση τιμή της χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα στην αυξημένη τιμή εντοπίζεται κυρίως στα νησιά, όπου εκεί μέσα σε λίγους μήνες οι πρατηριούχοι θα πρέπει να συντηρηθούν για ολόκληρο τον χρόνο, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη. Εκεί ο συνάδελφος πρατηριούχος θα δουλέψει 5 μήνες με τα λιγοστά αυτοκίνητα σε ένα απομακρυσμένο νησί, μικρό νησί, που εκεί παρατηρούνται οι ακραίες τιμές, για να πληρώσει τα πάγια που είναι υπερδιπλάσια πλέον για έναν πρατηριούχο με τα συστήματα Σρόνου, Ρόμ κτλ. Για να πληρώσει για 12 μήνες. 12 μήνες ΤΕΒΕ, 12 μήνες για το επιτιδευματία την εισφορά, 12 μήνες τα πάντα. Για να δουλέψει τους 5. Εκεί πρέπει να κερδίσει, για να μην είναι ανοιχτό το πρατήριο. Για να υπάρχει πρατήριο, πρέπει να υπάρχουν και αυτές τις τιμές. Πρέπει να κερδίσει ο πρατηριούχος. Ο κ. Γκοτζάουγλου συμβουλεύει τους πολίτες που θα πάρουν στις διακοπές στο αυτοκίνητό τους να φροντίσουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ πριν την αναχώρησή τους, για να μην αναγκαστούν να πληρώσουν κατά πολύ αυξημένη την βενζίνη στο νησί του προορισμού τους. Δεν πάμε στο νησί αυτό με δικό μας αυτοκίνητο. Αν πάμε με δικό μας αυτοκίνητο με άδειο το ρεζερβουάρ, ένα ρεζερβουάρ γεμάτο θα μας κάνει 500 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τώρα στη Σκύρο 500 χιλιόμετρα και στην Ανάφη και στην Αμοργό, 500 χιλιόμετρα το φέρνει 7 φορές βόλτα το νησί. Μας φτάνει η βενζίνη. Άρα δεν πληρώνουμε την βενζίνη της τιμής του πρατηρίου εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει το δίφραγκο που υπάρχει στην τιμή. Κλείνει αυτό. Το πρόβλημα είναι για τους μόνιμους κατοίκους εκεί, οι οποίοι θα υποστούν και αυτό το κόστος. Λίγα είναι τα αυτοκίνητα, μικρές οι μετακινήσεις. Και για τους τουρίστες, οι οποίοι θα νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο εκεί, τους ξένους. Αυτοί ας πληρώσουν, ξέρουν που πηγαίνουν. Αυτοί είναι, ξέρετε, περισσότερο ενημερωμένοι από εμάς. Όταν πάνε σε ένα προορισμό, ξέρουν και την τελευταία λεπτομέρεια. Κάθε χρόνο είμαστε και χειρότερα, τονίζει ο πρόεδρος των πρατηριούχων, αφού και φέτος, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η μείωση σε ποσότητες πωλήσεων καυσίμων θα φτάσει το 5% σε σχέση με πέρυσι. Κάθε χρόνο είναι και περισσότερο περιορισμένη η κίνηση. Οι πωλήσεις γενικά, πανελλαδικά, είναι μειωμένες σχετικά με πέρυσι περίπου στο 5-6%. Αυτό οπωσδήποτε έχει αντίκτυπο και σε εμάς, στις επιχειρήσεις μας. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ξοδέψει τα επιπλέον χιλιόμετρα που έφυγαινε παλαιότερα, κάτι Σαββατοκύριακα, κάτι αποδράση κλπ. Δεν γίνονται αυτά, τελειώσαν. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε και αν περισσέψει κάτι για να ζήσουμε, που λέει. Αυτό είναι. Οι περισσότεροι είναι υπερχρεωμένοι σε τράπεζες και στο δημόσιο, χρωστούν και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Δυστυχώς αυτή η δουλειά βλέπω να συνεχίζεται και για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Πιστεύω να μπορέσουμε να κλείσουμε τη χρονιά
γύρω στο 5%, γιατί κάθε χρόνο θα μειώνονται και οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης με τις νέες μορφές που μπαίνουν. Ήδη στην πόλη μας αρχίζει, γίνονται συνδέσεις φυσικού αερίου. Όλα αυτά επηρεάζουν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που θα έχουμε αργότερα τον Οκτώβριο μήνα. Στη άνοδο βρίσκονται μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 25 δήμους της χώρας έχει σημάνει συναγερμός για τα μολυσμένα κουνούπια. Τα κρούσματα του ιού εκτινάχθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Οι περισσότεροι από τους δήμους που βρίσκονται στο κόκκινο είναι στην Αττική και στη Μακεδονία. 60 είναι μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 25 δήμους της χώρας έχει σημάνει συναγερμός για τα μολυσμένα κουνούπια. Τα κρούσματα του ιού εκτινάχθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Οι περισσότεροι από τους δήμους που βρίσκονται στο κόκκινο είναι στην Αττική και τη Μακεδονία. Φέτος, από όσους παρουσίασαν συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις οι 12 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Οι 48 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, ακόμη και οξία χαλαρή παράλυση. Αυτήν την ώρα στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 16 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αναμένεται διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα και θεωρείται πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, σημειώνει το Κελπνό. Όντως, τελευταίες δύο εβδομάδες αυξήθηκαν τα κρούσματα. Αυτό που λέγαμε ότι θα αυξηθούν, φαινόταν ότι υπήρχε τάση να αυξηθούν τα κρούσματα. Καταγράφηκαν μέχρι χθες στο Κελπνό τα επιβεβαιωμένα κρούσματα γύρω στα 60 μέχρι στιγμής. Να πω εδώ ότι πέρσι είχαμε γύρω στα 43 κρούσματα. Φέτος φτάσαμε τα 60, από αυτά 60 γύρω στα 19 κρούσματα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Γύρω στα 11-12, αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη και στα υπόλοιπα στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση αύξησης των κρούσματων. Από τα 60 κρούσματα, τα 20 περίπου είναι στη Βόρεια Ελλάδα, το 1 τρίτο, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει τάση αύξησης. Να πω εδώ ότι είχαμε και 3 θανάτους, που φαίνεται ότι αυξάνονται τα κρούσματα και θάνατοι δυναμικά. Να δούμε τις επόμενες μέρες, δείχνει ότι θα έχουμε και άλλα κρούσματα. Το σημαντικότερο μέλημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού και για το λόγο αυτό καλεί όλους τους πολίτες να λάβουν μέτρα πρόληψης. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών, στα οποία μεταδίδεται ο ιός από μολυσμένα άγρια μεταναστευτικά πτηνά. Ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και ως εκ τούτου θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο απρόβλεπτη η κυκλοφορία του και η γεωγραφική του κατανομή σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν ο κόσμος, αυτό που λέμε συνέχεια, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποφύγουν τα δείγματα, τα τσιμπήματα από κουνούπια. Αυτό με διάφορους τρόπους, είτε να χρησιμοποιούμε αντιπαθητικά στα σπίτια, είτε σε διάφορα φυδάκια, οτιδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν για εντομοπαθητικά, οπότε να διώξουν τα κουνούπια από πάνω τους, να μην τους δημιουργεί πρόβλημα, να μην τους τσιμπάνε τα κουνούπια. Και το άλλο είναι όταν εμφανιστούν κάποια συμπτώματα, να καταφύγουν γρήγορα στο γιατρό τους, μήπως και προλάβουν την νόσο. Αν και να πω εδώ, η νόσο του Δυτικού Νείλου δεν έχει ούτε εμβόλιο για να καλυφθούμε, ούτε υπάρχει κάποια θεραπεία άμεση, δηλαδή κάποιο αντιβιωτικό, κάποια αγωγή άμεση που να θεραπεύει τον ιό. Πρόκειται για μια ίωση, οπότε η αγωγή που δίνεται κυρίως είναι υποστηρικτική. Δηλαδή υποστηρίζουν, ένας πιθανοσύς υποστηρίζεται με αγωγή. Τώρα, να πω εδώ, πέρα από αυτό, ότι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι το 80% περίπου των κρουσμάτων που θα εμφανιστούν, που θα κολλήσουν, ιό του Δυτικού Νείλου από τα κουνούπια, δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτώματα. Ένα 18-19% περίπου θα έχουν ήπια συμπτώματα, με κεφαλαλγία, πυρετό, μυαλγίες, τα οποία θα είναι ήπια συμπτώματα, τα οποία σε 3-4 μέρες θα υποχωρήσουν. Και το 1% είναι αυτό που φοβόμαστε, που μπορεί να μας φέρει τη λεγόμενη μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, με κεφαλαλγία, αφιναλγία, έντονο πυρετό, σύγχυση μπορεί να επιφέρει και το θάνατο. Αυτό φοβόμαστε όλοι, το 1%. Οπότε καλό είναι, αν θα δούμε συμπτώματα με πυρετό, κεφαλαλγία, αφιναλγία κτλ., καλό είναι να καταφεύγουμε στους γιατρούς για να δούμε τη διάγνωση και τι θα γίνει. Τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο είναι, εννοείται, τα ηλικιωμένα, άτομα που έχουν χρόνια νοσήματα, καρδιοπαθίες, καρκινοπαθίες κτλ., που έχουν χρόνια νοσήματα, και ανοσοκατασταλμένοι. Αυτοί που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή και αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο. Μα και φαίνεται από τα κρούσματα που είναι του ιού του Δυτικού Νείλου, κατά μέσο όρο, στα 60 κρούσματα είναι μέσο όρο 72 ετών. Που δείχνει ότι είναι μεγάλη ηλικία κυρίως που έχουν προβλήματα σοβαρά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Από τη στιγμή που το 80% των κρουσμάτων δεν εμφανίζουν συμπτώματα, μπορεί μέσα σε αυτούς να είμαστε κι εμείς, να έχουμε αντισώματα του κουνιού και να το ξέρουμε. Ο ιός μεταδίδεται μέσω από δείγματα, από τσιμήματα από κουνούπια. Τα κουνούπια παίρνουν τον ιό μέσω από τα άγρια πτηνά, τα θηλαστικά, τσιμπάνε δηλαδή τα άγρια πτηνά, τα θηλαστικά, παίρνουν τον ιό και το μεταφέρουν στον άνθρωπο. Από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν γίνεται μετάδοση. Μέσω του κουνουπιού γίνεται. Με καλό μάτι βλέπει τη δημιουργία ενός μικρού κοινοκομείου στο Δήμο Συνδικής Ιδέευσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Σερών. Το θέμα προέκυψε μετά το κοινό αίτημα που κατέθεσαν ο Δήμος Συνδικής και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φιλοσύνδικες για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των παλιών σφαγείων σιδηροκάστρου με στόχο τη φιλοξενία δέσποτων ζώων. Καλό μάτι βλέπει τη δημιουργία ενός μικρού κοινοκομείου στο Δήμο Συνδικής η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Το θέμα προέκυψε μετά από κοινό αίτημα που κατέθεσαν ο Δήμος Συνδικής και ο Φιλοζωικός Σύλλογος της περιοχής Φιλοσύνδικες για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των παλαιών σφαγείων σιδηροκάστρου με στόχο τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων. Ο συγκεκριμένος Δήμος και με τη συνεργασία των παιδιών που ασχολούνται εντελώς εθελοντικά με τα μικρά ζώα και με το πρόγραμμα του περίφημου νόμου 4039, ζήτησαν έναν χώρο μικρό από το παλιό σε αχρηστία αυτή τη στιγμή σφαγείο του Δήμου του Σιδηροκάστρου του παλιού, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Προσωπική μας άποψη είναι ναι, μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι μια εγκατάσταση η οποία είναι πλήρως, έχει τα πάντα, είναι πλήρως περιφραγμένη και απλά έγινε το αίτημα, υπάρχουν όλες εκείνες οι συνεργασίες μεταξύ του Συλλόγου και του Δήμου, υπάρχει και μια σύμπνοια, δηλαδή μια συνεννόηση και μια κοινή πορεία σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί ξέρετε ότι ακόμα σε πάρα πολλούς από τους Δήμους δεν υπάρχουν και δεν εννοώ τη δικιά μας περιοχή γιατί στη δικιά μας όλοι ασχολούνται σε ένα επίπεδο και το τελευταίο επίπεδο στο οποίο θα φτάσουμε και θα θριαμβολογούμε τότε θα τα πούμε καλύτερα είναι όταν θα έχουμε και ένα ελαφρού τύπου κοινοκομείο δηλαδή μια εγκατάσταση η οποία δεν θα έχει πολλές θέσεις γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε τον Σερών που μας καλύπτει και μας βοηθάει. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΔΑΟΚ Σερών, παρόμοια αιτήματα υπάρχουν και από άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Με τον ίδιο να δηλώνει με βεβαιότητα πως οι Σέρες θα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που θα προχωρήσει περισσότερο από τις υπόλοιπες στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων. Υπάρχουν, ήδη υπάρχουν. Και υπάρχουν, σας είπα, μιλάμε για ελαφρού τύπου. Δεν μιλάμε να ξοδευτούν πολλά χρήματα σε κτίρια κτλ. Τα οποία ναι, είναι απαραίτητα, εντάξει. Αλλά όμως είπαμε ότι θα είναι μικρά και τα οποία θα δούμε πόσο θα μας δουλέψουν. Και αλλά έχουμε και τον Σερών, το οποίο έχει τη δυνατότητα έτσι όπως αφού το φτιάξαμε πριν από τόσα χρόνια. Νομίζω ότι όλα θα περπατήσουν καλύτερα και θα είμαστε η περιφερειακή ενότητα η οποία έχει προχωρήσει περισσότερο από τους άλλους. Γι' αυτό σας το λέω. Υποδός βρίσκεται η αστυνομία και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της τροχιάς σε όλη την Ελλάδα εν ώψη της μεγάλης εξόδου που έχει αρχίσει για το 15 Αύγουστο. Η ελληνική αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την επικράτεια εν ώψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου. Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν επίσης οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνων. Συγκεκριμένα την 3η 14 Αυγούστου για το ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ θα ισχύουν οι απαγορεύσεις. Στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη από τον κόμβο Αγίου Στεφάνου μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου. Από τον κόμβο Ροδίτσα στη Λαμία μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας. Από τη Λάρισα μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαριάς. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέο Μουδανιών από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας από το 11ο χιλιόμετρο μέχρι τη γέφυρα του Στριμώνα. Οι απογορεύσεις επίσης θα ισχύσουν και την Τετάρτη 15 Αυγούστου για το ρεύμα εισόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στον αυτοκινητόδρομο Α1 Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη στο ρεύμα προς Αθήνα από τον κόμβο Λεπτοκαριάς μέχρι τη Λάρισα,
από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγίου Στεφάνου. Στην Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης. Στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης από την γέφυρα Στριμώνα μέχρι το 11ο χιλιόμετρο. Οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν την Κυριακή 12 Αυγούστου. Τις απαγόρευσεις κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ελληνικών ταχυδρομείων, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιριών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν ζώντα ζώα ή ευπαθή τρόφιμα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου. Επίσης, τα βιντεοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού, υδροφόρα, όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Τα φορτηγά οχήματα, ψυγεία, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν νοπάο προκυπευτικά προϊόντα. Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αρθανοποίηση. Τα φορτηγά οχήματα των οργανισμών κοινής ωφελίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικό αέριο, όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού. Τα βιτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς. Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και με σχετική απόφαση της κατατόπου αρμόδιας διεύθυνσης τροχέας. Από την ελληνική αστυνομία υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οι οδηγοί παρακαλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Από την τροχιά είναι και η επόμενη είδηση, η οποία επιστρέφει τις πινακίδες στους παραβάτες, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν πιο εύκολα τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Από χτες Παρασκευή 10 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει να επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας εν ώψη της εορταστικής περίοδου του 15 Αυγούστου με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη. Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή καταδεχθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και την 5η-9 Αυγούστου, αποκλειστικά για τις παραβάσεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την παράνομη στάθμευση και της παραγράφου 3 του άρθρου 4 όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος για 20 μέρες. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα κοντά σας με εκπληκτικές προσφορές και το καλοκαίρι. Μέχρι την 3η 14 Αυγούστου. Ήδη πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, 1+1 δώρο. Κασέρι κόπο λίμπου με 10,65 το κιλό. Όλες οι σαλάτες αλυφές, το διαλεγμένο 250 γραμμαρίων, 40% φθηνότερα. Γαρίδες μεσαίες αποφλειωμένες 500 γραμμαρίων με 8,90. Χταπόδι ολόκληρο 800 γραμμαρίων με 11,90. Αλλά και σεραϊκό ούζο Αλεξανδρίδη 500 ml με 7,50. Και πολλές ακόμη προσφορές σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε εντός των καταστημάτων. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ο Γιάννης Χαρούλης βρέθηκε για μια και μοναδική βραδιά στο Άγκυρο των Ψερών, όπου μάγεψε όλους τους επισκέπτες σε ρέος και μη. Μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι σεραίοι παρευρέθηκαν χτες βράδυ Παρασκευή στα Βυζαντινά Λουτρά Αγκίστρου. Ο
Γιάννης Χαρούλης, όντας ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της νέας γενιάς, κατάφερε να ξεσηκώσει και να μαγέψει τους θεατές, συνδυάζοντας την παραδοσιακή και έντεχνη με τη ροκ μουσική, το λαούτο του με το κλαρίνο και την ηλεκτρική κιθάρα. Πραγματικά ήταν μια μοναδική τρίωρη συναυλία με έναν καλλιτέχνη που ξέρει να σέβεται απόλυτα το μουσικό του κοινό, το οποίο κέρδισε άλλωστε με την απλότητα του χαρακτήρα του. Εκτός από την κρυστάλλινη φωνή που πολλοί βαπτίζουν θείο χάρισμα, το αυθεντικό του ύφος και η καλοσύνη στο βλέμμα του είναι σίγουρα δύο από εκείνα τα στοιχεία που κάνουν τον Γιάννη Χαρούλη να ξεχωρίζει. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκυριακό.